Κοιτάξτε, μία διαφορά που καταγράφεις... Και συγγνώμη, και αν στόχος σας είναι... Ποιος είναι ο στόχος σας προς τις εθνικές εκλογές, γιατί οι 9 μονάδες, 9,5 μονάδες, όχι 9, είναι πολλές. Ναι. Ο στόχος σας είναι να κλείσετε την ψελίδα ή να τολμήσετε να μιλήσετε για νίκη. Και πώς θα το κάνετε, όπως ρώτησε ο συνάδελφος. Κοιτάξτε, είπα προηγουμένως ότι έχω μία βαθιά πίστη, όχι μεταφυσική, αλλά εκ των δεδομένων, εκ της πραγματικότητας, στο στρατηγικό μας σχέδιο. Νομίζω ότι αυτό το σχέδιο μας έβγαλε από τα μνημόνια, τη στιγμή και την ώρα που άλλα σχέδια πέτυχαν σε αυτό το στόχο. Αυτό το σχέδιο μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε κινήσεις υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας με μεγαλύτερη ελευθερία, χωρίς τους πολύ πιεστικούς καταναγκασμούς. Και πιστεύω ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι σε αυτόν τον πολιτικό χρόνο, που είναι πυκνός πολιτικός χρόνος και στον οποίο θα τεθούν τα διλήμματα στην κοινωνία, θα σας πω 2-3 παραδείγματα. Παράδειγμα, θα συνεχίσουν οι άνθρωποι να έχουν καθολική πρόσβαση στην υγεία με το ΆΜΚΑ τους, ναι ή όχι? Θα είναι σκληρά διλήμματα. Ή θα πάμε σε ένα σύστημα υγείας που κομματάκι-κομματάκι θα το παραχωρούμε στον ιδιωτικό τομέα. Θα συνεχίσουν να έχουν... Ναι, το θέσατε και τώρα αυτό το δίλημα, κύριε Μαντά, και δεν είδαμε. Κοιτάξτε. Γιατί ο κόσμος ξέρει δεν είναι αλήθεια αυτό το δίλημα. Ξέρει δεν είναι αλήθεια. Όλοι προηγουμένως είχαν πρόσβαση στην υγεία. Οι πάντες. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Ξέρετε ποιοι μπήκανε. Μην με διακόψετε όμως, γιατί έχω μία ροή. Δεν σας διακόψα καθόλου. Εγώ θέτω τα διλήμματα και σε αυτό που λέω είμαι... ειδικά σε αυτό πολύ διαβασμένος και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και το ξέρουν πολύ καλά και οι πολίτες, διότι τους χρεώνανε τις εισαγωγές τους στα νοσοκομεία και δεν είχαν αυτή την δυνατότητα πριν. Αυτό είναι γεγονός και να μην το αμφισβητούμε πάνω σε αυτό. Δεν μπαίνουν. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει. Πάω παρακάτω. Δηλαδή, για να το ολοκληρώσω. Τα διλήμματα που αφορούν ποια θα είναι η επόμενη μέρα με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είτε θέλει ο κ. Παπαθεοδόρου είτε όχι, αποτελεί το βασικό κορμό του προοδευτικού πόλου και έτσι θα συνεχίσει να υπάρχει. Όλα τα άλλα σχέδια τα οποία μιλάνε ή τουλάχιστον αποτυπώνουν με τόσο μεγάλη χαρά τη δίθεν στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σχέδια που κατά τη δική μου γνώμη διευκολύνουν αυτό που μάλλον το έχουν πάρει απόφαση στο κοινάλ, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία. Και δεν αμφισβητούν τον πυρήνα. Με 10 μονάδες έχουμε λίγο χρόνο. Αν θέλετε να συνοψίσετε, συνοψίζω και λέω το εξής. Εμείς θα βάλουμε ένα καθαρό μήνυμα, ένα καθαρό πολιτικό σχέδιο πάνω στο τραπέζι. Το οποίο πολιτικό σχέδιο θα λέει ότι η βασική μας έννοια, η βασική μας δύναμη, και θα το κάνουμε αυτό με ειλικρίνεια και με πρόσωπο με πρόσωπο με τους πολίτες, είναι να στηρίξουμε μία δίκαιη ανάπτυξη και να στηρίξουμε ένα κοινωνικό κράτος που, αν κατά τη γνώμη μου έρθει η Νέα Δημοκρατία, διότι αλλιώς πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες περικοπές τις οποίες περιγράφει η Νέα Δημοκρατία στη φορολογία και να υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος σε μία ανάπτυξη. Αυτό θα είναι το δίλημα των εκλογών, δηλαδή από τη μια μεριά δίκαιη ανάπτυξη και ισχυρό κοινωνικό κράτος και από την άλλη μεριά επιστροφή στις συνταγές του Δούνου του, ακραίος εμφιλελευθερισμός, περιορισμός των δικαιωμάτων. Μάλιστα. Κύριε Τσιάρα,